Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο απόψινό βιβλιοβούλιο. Ο Μανώρης Πιμπλής θα λείψει για λίγο ακόμα από την εκπομπή. Είμαι ο Αγγέλης Χατζηβασιλείου και απόψε συζητάμε με την Αλεξάνδρα Δελγιώργη με αφορμή το βιβλίο της, το οποίο κυκλοφόρησε σχετικά πρόσφατα, για τον Νικόλα Κάλλας. Είναι ένας περίφημος κριτικός του Μεσοπολέμου και ένα εκλεκτό στέλεχος της γενιάς του 30. Κυρία Δελγιώργη, σας καλωσορίζω στην εκπομπή. Θέλω να θυμίσω σε όσους μας παρακολουθούν ότι αυτό δεν είναι το πρώτο βιβλίο σας για τον Κάλλας. Έχει προηγηθεί το 1997, αν θυμάμαι καλά, μια άλλη μελέτη σας με τον τίτλο «Εκεί εξετάζεται τον κριτικό Κάλλας και εδώ εξετάζεται τον κριτικό Κάλλας». Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στα δύο βιβλία, γιατί έπρεπε να υπάρξει μια δεύτερη μελέτη για το ίδιο πρόσωπο και την εποχή του? Ναι, εύλογο το ερώτημά σας. Στο πρώτο δοκίμιο έκανα ένα διάλογο με τον ίδιο τον Κάλλας σχετικά με την φιλοσοφία του της τέχνης και τον τρόπο που εννοούσε την κριτική. Το κείμενό μου ήταν αρκετά ποιητικό, το είχα εμπνευστεί από τον ίδιο τον Κάλλας διαβάζοντας τα κείμενά του, και θα έλεγα και κάπως ερμητικό για τον αναγνώστη που δεν έχει την ανάλογη, την κατάλληλη προπαιδεία για να παρακολουθήσει τη σκέψη του Κάλλας. 20 χρόνια μετά επανέρχομαι στον ίδιο μοντερνιστή κριτικό, ο οποίος γράφει ως το θάνατό του. Στο 1988 έχουμε κείμενά του, δηλαδή δεν σταματάει το έργο του στην δεκαετία του 30, συνεχίζει, αλλά όχι στην Ελλάδα, εκτός Ελλάδας. Σε αυτό το νέο δοκίμιο, μελέτημα, κάνω ένα διάλογο τώρα πια με τον αναγνώστη. Θέλω να του δείξω βήμα με βήμα, πτυχή με πτυχή, τον τρόπο με τον οποίο ο Κάλλας συγκρότησε τη φιλοσοφία του της τέχνης, γιατί αυτή τη φιλοσοφία προϋποθέτει την κριτική του. Δεν είναι στο κενό η κριτική του, δεν είναι μετέωρη, δεν είναι εμπειρική. Έχει στη βάση της μια γερή θεωρητική συγκρότηση. Λοιπόν, το κάνω αυτό, πάω έτσι πτυχή με πτυχή, για να δώσω αυτή τη συνολική εικόνα, η οποία δεν υπάρχει πουθενά στα κείμενά του, παρά μόνο στα δύο πρώτα του κείμενα, που έχουν, το ένα έχει μεταφραστεί στα ελληνικά, το άλλο παραμένει στα αγγλικά, για να δώσω αυτή τη συνολική εικόνα αυτού του κριτικού, που έχει, σας λέω, μια γερή θεωρητική κατάρτιση, και ό,τι λέει στα δοκίμια του, που φαίνονται, δεν είναι κανένα τίποτα στον αέρα. Φαίνονται ότι όλα είναι αυτοσχεδιασμοί και δεν είναι τίποτα στον αέρα. Δηλαδή, για να κάνει την ποιητική του Κάλλας, χρειάστηκε να διαβάσει Μάρξ και Φρόιντ, χρειάστηκε να εντρυφήσει στην διαλεκτική επιστημολογία του Μεσοπολέμου, την καλύτερη του Μπασλάρ, χρειάστηκε να ασχοληθεί με την επιστήμη των μορφών, με την ανθρωπολογία στη συνέχεια στην Αμερική, με τη Ρουθ Μπένεκτετ και με τη Μάργαρετ Μιντ. Είναι ένας άνθρωπος με βαθύτατη και ευρύτατη παιδεία. Και έτσι πλησιάζει το έργο τέχνης και τη λογοτέχνη. Διάβασα στη δεύτερη μελέτη για τον Κάλλας. Η πρώτη, έκανα το λάθος προηγουμένως να σημειώσω τώρα ότι το άνω στον ύμαρ, το α είναι στερητικό. Έτσι δεν είναι, δηλαδή μη νόστος, χωρίς επιστροφή. Αναφέρει λοιπόν στο δεύτερο δοκίμιο, στο βιβλίο σας που κυκλοφόρησε πρόσφατα, κάτι περί ενιγματικής τέχνης. Το οποίο εγώ καταλαβαίνω ότι είναι κομβικό σημείο της θεωρίας του και της κριτικής του. Θέλετε να μας πείτε τι εννοεί, μιλώντας για ενιγματική τέχνη, ελάχιστο, που είναι κατεξοχήν έννοια του μοντερνισμού? Ελάχιστο θα σας πω γι' αυτό, γιατί προέχει για μένα να σας πω ένα βαθύτερο λόγο για τον οποίο επιστρέφω στον Κάλλας. Και αυτός έχει να κάνει με την ανάγκη που έχουμε σήμερα, περισσότερο από ποτέ, να στραφούμε στην κριτική. Είναι πρωταρχικός ο ρόλος της και άκρος σημαντικός σε όλη αυτή την κατρακύλα, να το πω έτσι, που παίρνει παιδεία διεθνώς. Χρειάζεται ο κριτικός να μεσολαβήσει για να δείξει στον αναγνώστη ποια βιβλία αξίζουν να τα διαβάσει. Σήμερα δεν μπορούμε να αγοράσουμε τόσα βιβλία όσα αγοράζαμε κάποτε. Επομένως, τα 5 που μπορούμε και να αγοράζουμε, τα 3 ή 4 πρέπει να είναι τα καλύτερα. Αυτό θα το κάνει ο κριτικός. Αυτός θα ανεβάσει το επίπεδο του αναγνώστη. Και η αναβάθμιση λοιπόν της κριτικής είναι αναβάθμιση του αναγνωστικού κοινού. Και η αναβάθμιση του αναγνώστη είναι αναβάθμιση της ίδιας λογοτεχνίας. Είναι όπως όταν κάνεις μάθημα. Όταν οι μαθητές είναι κάτω του μετρίου και το μάθημα δεν έχει επίπεδο, είναι πολύ κάτω.
Καταλάβατε. Όπου... Τώρα για την, ναι. Ναι, πέστε μου, για την ενηματική τέχνη. Κοιτάξτε, είναι η τέχνη που δεν εξαντλείται σε μια περιγραφή, δεν είναι μια εξιστόρηση, ας πούμε, το μυθιστόρημα ή το διήγημα. Έχει μια πυκνότητα, έχει ένα αποκαλυπτικό χαρακτήρα. Πρέπει εσύ, για λογαριασμό σου, να λύσεις το ένιγμα που σου θέτει ο συγγραφέας. Δεν σου δίνει μασημένη την τροφή, δηλαδή μέσα από τις περιγραφές σου λέει τι συμβαίνει. Σου λέει τι συμβαίνει για να καταλάβεις εκείνα που υπογείως συμβαίνουν, τα οποία στα δίνει με έναν τρόπο ποιητικό, ας το πούμε. Δεν είναι ιστορικός ο συγγραφέας. Δεν είναι ιστορικός. Δηλαδή υπάρχει, δεν είναι εύκολη πρόσβαση στο υλικό που θέλει να δραματοποιήσει ο συγγραφέας. Δίνει κλειδιά για να μπορέσει να ερμηνεύσει το έργο. Το έργο χρειάζεται ερμηνεία. Θα αφήσω τις μελέτες σας για το Γκάλας, γιατί έχει πολλές πλευρές και όψεις στο έργο σας. Θα πάω σε ένα πεζογραφικό σας βιβλίο για να πω ότι ένα μεγάλο μέρος των βιβλίων που έχετε δημοσιεύσει εδώ και πολλά χρόνια είναι η λογοτεχνία και ένα άλλο μέρος είναι η φιλοσοφία. Θα μιλήσουμε για τη φιλοσοφία κλείνοντας. Όχι γιατί η φιλοσοφία είναι υποδέστερη, γιατί εγώ είμαι αρμοδιότερος να μιλήσω περί λογοτεχνίας. Λοιπόν, το βιβλίο σας είναι για τον Γεώργιο Σκληρό. Ο Γεώργιος Σκληρός είναι ο εκπρόσωπος των ιδεών του, όπως τον λέγανε τότε, του κοινωνισμού στην Ελλάδα, του σοσιαλισμού δηλαδή. Είναι ένα πρόσωπο που δεν ήρθε ποτέ στην Ελλάδα. Ναι, ενώ ήθελε να έρθει. Αλλά το βιβλίο σας, το οποίο λέγεται «Τρυφερός σύντροφος», είναι ένα είδος μυθοπλαστικής βιογραφίας του. Ναι. Απλώς κοιτάξτε, έπρεπε να επινοήσω τη ζωή του Σκληρού. Έχουμε τα κείμενά του, έχουμε το χρονολόγιο που έκανε η αείμνηστη Ρένα Πατρική, ο ιστορικός, για τους σταθμούς στη ζωή του, αλλά δεν ξέρουμε τίποτε ούτε για την προσωπική του ζωή του, για το χαρακτήρα του, ούτε και για το πώς διαμορφώνεται η στάση που κρατάει ο Σκληρός απέναντι στην ελληνική κοινωνία, στα ελληνικά πράγματα. Από το ψευδόνυμό του καταλαβαίνουμε ότι είναι ένας άνθρωπος που άσκησε διρημία κριτική, δεινή κριτική στην οτροπία των Ελλήνων που κρατάνε την κοινωνία σε μια συντήρηση, σε μια καθυστέρηση. Βέβαια γράφει τα πρώτα 20 κρίσιμα χρόνια του 20ου αιώνα. Το 1900 στο 1920 είναι η συγγραφική του δραστηριότητα του Σκληρού. Λοιπόν, ήταν μια πρόκληση να κάνω έναν τόσο φλογερό διανοούμενο και συγχρόνως έναν άνθρωπο με τέτοια στέρεη θεωρητική συγκρότηση, να τον κάνω ήρωα μυθιστορήματος. Ξέρετε ότι είναι πολύ δύσκολο να κάνεις μυθιστόρημα με τις ιδέες για τις ιδέες. Είναι το κατεξοχήν δύσκολο. Αλλά οι ιδέες δεν πέφτουν από τον ουρανό. Έχουν τη ρίζα τους σε βιώματα, σε ψυχικές παραστάσεις που φωλιάζουν στο ασυνείδητο, μόνο που πρέπει να μεσολαβήσει μια διαδικασία μετουσίωσης για να αποκρυστολωθούν αυτά όλα το ψυχικό αυτό υλικό σε ιδέες. Τώρα ο συγγραφέας ενός μυθιστορήματος πρέπει να κάνει τη διαδρομή προς τα πίσω, να πάει από τις ιδέες μέσω της μετουσίωσης στα βιώματα και στις εικόνες τις ψυχικές. Και για να το κάνει αυτό πρέπει πολύ να παίξει ρόλο η εικόνα, η μεταφορά, τα σύμβολα, τα οποία τα σύμβολα που συμβολίζουν τις ιδέες πρέπει να αποδοθούν με τρόπο εμπειρικό. Λέμε λιοντάρι για να πούμε τι είναι το θάρρος ή η γενναιότητα και ούτω καθεξής. Επομένως, αυτός ο συνδυασμός, να το πω έτσι, ενός ειλικρινούς ενδιαφέροντος για την ελληνική κοινωνία, γιατί ο Σκληρός ήθελε πραγματικά να ανυψώσει την ελληνική κοινωνία, την ανύψωση της ελληνικής κοινωνίας, και όλη αυτή η παιδεία που κουβαλάει ήταν για μένα ένα έμβασμα να τον βάλω σε ένα μυθιστόρημα. Γιατί ξέρετε, ο Σκληρός, παρόλο που επηρέασε σπουδαίους Έλληνες στον χρόνο των σπουδών του στη Γερμανία, τον Φωτοπολίτη, τον Γιώργο Πολίτη, τον Δελμούζο, τον Γλινό, όταν ήρθαν στην Ελλάδα, άνθρωποι τους οποίους επηρέασε, ξεχάστηκε εντελώς, δεν αναφερόταν καν. Δηλαδή ο Σκληρός στάφτηκε και από τους συντηρητικούς και από τους αριστερούς. Διότι έλεγε τα πράγματα σκληρές αλήθειες, τις οποίες δεν άντεχε η κοινωνία να τις ακούει, για την οτροπία, ας πούμε, των ανθρώπων.
Αλλά έπρεπε να επινοήσω πολλά πράγματα. Ακόμα και το πώς διαλέγεται. Για να εικονογραφήσετε τον άνθρωπο και την εποχή, ναι, και κυρίως την απουσία του προσώπου από την, από την, ναι, Ελλάδα, γιατί ήθελε που είναι πάρα και το πολύ πιο δύσκολο, να χρησιμοποιήσατε, θα έλεγα, έναν ευθύγραμμο ρεαλιστικό τρόπο αφήγησης. Ναι. Δεν είναι ο ίδιος τρόπος τον οποίο εφαρμόζεται σε ένα λίγο προηγούμενο βιβλίο σας, πάλι πεζογραφικό, τον Ανέστιο, και που αν ήθελε κανείς να το χαρακτηρίσει με μια λέξη, με μια φράση, θα έλεγε ότι είναι ένα μυθιστόρημα για την κρίση. Και γενικότερα, όλη η πεζογραφική σας πορεία αλλάζει κατά καιρούς και τεχνικές και οπτικές γωνίες και θεματογραφία. Κοίτα, ξέρετε ότι ένας συγγραφέας δεν μπορεί να αντιγράφει τον εαυτό του. Όχι, δηλαδή, να γράφει όπως έγραψε το προηγούμενο βιβλίο, γιατί κάθε θέμα θέλει και διαφορετική μεταχείριση. Δεν το είπα για να σας εγκαλέσω. Όχι, το είπα, ναι, για να μου εξηγήσετε για ποιο λόγο. Όχι, ήταν πολύ, είναι διαφορετική η ερώτησή σας με βοηθάει πάρα πολύ να πω, ας πούμε, εγώ τι κάνω στη λογοτεχνία. Με ενδιαφέρει αυτό. Κάθε μυθιστόρημα, έχοντας το δικό του θέμα, επιβάλλει και έναν άλλο τρόπο προσέγγισης του και επομένως και μια άλλη μορφή. Στον Ανέστιο δεν είναι ένα μυθιστό. Κρίσης, ποιας κρίσης όμως, δεν αναφέρομαι στην οικονομική κρίση. Εγώ αναφέρομαι στην πρακτική κρίση του ανθρώπου, ότι ζει σε μια εποχή αποθέωσης της τεχνικής που ο ίδιος έχει, είναι σε κρίση, ηθική, πολιτική, συνειδησιακή κρίση. Ο Ανέστιος ο δικός μου δεν έχει μια βάση, δεν έχει μια αιστεία που να τον περιβάλλει και να μπορέσει να λειτουργήσει μέσα στην κοινωνία με έναν τρόπο θετικό και γόνιμο. Είναι ξεκάρφωτος δηλαδή. Και ουσιαστικά ένας άνθρωπος ο οποίος περιφέρεται στους δρόμους. Τώρα, κάθε μυθιστόρημα σας λέω είναι και άλλο. Το τελευταίο μου έχει τη μορφή χρονικού. Ελπίζω να βγει μέσα στο 2019 και να. Πηγαίνοντας στα προηγούμενα μυθιστόρηματά σας, για να κλείσουμε τον λογοτεχνικό κύκλο. Τα πρώτα είναι σε μια γραμμή ότι είναι ο Κάλλας για την κριτική, που είναι, ναι, καταστατικά μοντέρνος. Νομίζω, ναι, ότι και εσείς είστε σε γραμμή μοντερνισμού. Ναι, πριν ανακαλύψω τον Κάλλα. Πρώτα σας, ναι, μυθιστορήματα. Για μένα ο Κάλλας ήταν στην εφαρμοσμένη λογοτεχνία, όχι στην. Ναι, ναι, με ενδιαφέρει. Ο μοντερνισμός ακόμα έχει να δώσει πράγματα και χώρια που αντιμετωπίζει τον ανθρωπισμό με έναν τρόπο πολύ δυναμικό. Δηλαδή δεν τον καταργεί, δεν αποδομεί για να αποδομήσει. Δεν είναι μεταμοντέρνος ο μοντερνισμός και με ενδιαφέρει αυτό το πολύπτυχο ρεύμα. Γιατί και στη φιλοσοφία έχουμε μοντερνισμό και στη λογοτεχνία και στην επιστήμη ακόμα. Λοιπόν, γι' αυτό και η συνάντηση με τον Κάλλας ή με τον Σκληρό είναι για μένα συναντήσεις αδελφών ψυχών, που λένε. Δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι ανήκουν σε τέτοιου είδους, έχουν αυτό το πνεύμα. Το πνεύμα δηλαδή της υπέρβασης, του μετασχηματισμού, του να μεταμορφώσω κάτι με τρόπο πρώτα με τη σκέψη μου, για να μετά να το εφαρμόσω, για να το πραγματοποιήσω. Δεν πάω κατευθείαν να αλλάξω κάτι χωρίς να ξέρω πού θα πάω. Τι θα το κάνω. Είναι αλήθεια ότι αυτό, ο μεταμοντερνισμός είναι σε ένα μηδενικό σημείο, ενώ ο μοντερνισμός είναι δύναμη, δεν είναι όραμα, αποδομητική, υποδομή, αλλά και, ναι, και δημιουργική, ναι, ταυτόχρονα. Ναι. Είναι αλήθεια. Έχετε σπουδάσει και έχετε διδάξει πολλά χρόνια στο Αριστοτέλειο φιλοσοφία. Ναι. Τα μισά τουλάχιστον, η μισή τουλάχιστον από τους τίτλους των βιβλίων σας είναι φιλοσοφική. Θέλω να σας ρωτήσω, πώς συντεριάζει κανείς ως φυσικό πρόσωπο, ως άνθρωπος της διανόησης, ως συγγραφέας πολλαπλών ειδών λόγου, πώς συνδυάζει τη φιλοσοφία με την λογοτεχνία? Κοιτάξτε, για μένα ένας συγγραφέας μυθιστορημάτων, διηγημάτων, είναι αδιανόητο να μην έχει σχέση με τη φιλοσοφία. Δηλαδή, πώς να φτιάξει ήρωες αν δεν έχει σκεφτεί συνολικά τον κόσμο μέσα στον οποίο τους βάζει ή και τον κόσμο μέσα στον οποίο γράφει. Δηλαδή, το να έχεις μια κοσμοαντίληψη της συγγραφέας ή οι ήρωές σου να κινούνται από αυτήν ή εκείνη την ιδέα ή να έχουν αυτήν ή εκείνη την τάση είναι σχεδόν αυτονόητο. Είναι σαν να, δεν μπορείς να γράψεις μυθιστόρημα, είναι σαν να προσπαθείς να λύνεις εξισώσεις της άλγευρας και να μην ξέρεις την άλγευρα.
η φιλοσοφία αυτό κάνει, μας δείχνει τα όρια και τις δυνατότητες και τις τέχνες. Δηλαδή είναι βοηθάει τον συγγραφέα να συνειδητοποιήσει το ρόλο του, τις δυνατότητές του. Άρα η φιλοσοφία δεν είναι αρνητική πάνω στη φιλοσοφία. Απλώς αν για χρόνια βιοπορίζεις από τη φιλοσοφία και πρέπει να κινήσεις στα ακαδημαϊκά πλαίσια, δεν έχεις το χρόνο και των πραγμάτων να ασχοληθείς όσο θέλεις με αυτό το πολύ δύσκολο πράγμα που είναι η λογοτεχνία. Ωστόσο, σας λέω, η θεώρηση και η δραματοποίηση είναι δύο παράλληλοι δρόμοι που συναντώνται μέσα σε ένα έργο είτε φιλοσοφικό, αν είναι στοχασμού, είτε λογοτεχνικό, αν είναι πεζογραφία, ας πούμε, ή δοκίμιο. Συνήθως, πάντως, οι φιλόσοφοι, όταν προσεγγίζουν τη λογοτεχνία ή όταν θέλουν να χρησιμοποιήσουν τη λογοτεχνία για τους δικούς τους λόγους, προτιμούν την ποίηση, έτσι δεν είναι? Εξαρτάται. Ο Χάιντεγκερ το Χέλντερλιν, καλά, ναι, για παράδειγμα. Τον μεταφράζει φιλοσοφικά ουσιαστικά. Και αυτό και έχει τόσο προκαλεί ενδιαφέρον τη σκέψη του μετά το 1950. Αλλά άλλοι φιλόσοφοι, ερμηνευτικοί φιλόσοφοι, χρησιμοποιούν σαν παραδείγματα συγγραφείς. Ο Αγκάμπεν χρησιμοποιεί τον Κάφκα ή τον το Μέλβιλ, ας πούμε. Ξέρετε, εγώ είχα πει σε ένα δοκίμιό μου για τη λογοτεχνία, στο κόκκινο της φωτιάς, ότι ο φιλόσοφος μπορεί να μας δείξει, να δείξει τον αγνώστη που είναι η καρδιά των πραγμάτων. Αλλά δεν μπορεί να μας πάει εκεί, και θα μας πάει ο συγγραφέας. Με αυτά που λέει μέσα στη λογοτεχνία του, στο μυθιστόρημά του, στο διήγημά του. Αυτός θα ζωντανέψει αυτό το πράγμα. Το άλλο είναι ένας, σου δείχνει τον τρόπο. Ο τρόπος, ο συγγραφέας λογοτεχνίας αυτό αναλαμβάνει να κάνει. Να σε πάει εκεί. Να σου δείξει δηλαδή καταστάσεις και πρόσωπα τα οποία κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Και συνήθως είναι πρόσωπα που κυριαρχούνται από φυγόκεντρες δυνάμεις. Δηλαδή δυνάμεις που τους κάνουν να είναι ανέστη, να είναι περιπλανόμενοι, να είναι αποτυχημένοι. Αλλά αυτοί οι αποτυχημένοι, λέει ο Κάλλας κάπου, είναι θριαμβευτές γιατί έχουν δώσει τη μάχη. Το ουσιαστικό πράγμα είναι να δίνεις τη μάχη. Από εκεί πέρα, να αποτύχεις ή αν πετύχεις, είναι πολλοί παράγοντες. Άλλωστε, και το ανέστη και το περιπλανόμενο είναι τα κατεξοχή θέματα και της λογοτεχνίας και της φιλοσοφίας. Ειδικά, ναι. Κυρία Δελιγκύρου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε στην απόψινή εκπομπή. Φίλες και φίλοι, θα συνεχίσουμε το βιβλιοβούλιο κουβεντιάζοντας με τη Σταυρούλα Παπασπύρου για τις νέες εκδόσεις. Σταυρούλα, μιλάμε για τις νέες εκδόσεις. Γεια σου, Αγγέλη. Τι έχουμε? Ξεκινάμε με ένα βιβλίο που είναι κάτι πολύ υβριδικό. Δηλαδή και ρεπορτάζ και λογοτεχνία και μαρτυρία. Η απαρατήρητη της Αγγελικής Πανού από τις εκδόσεις Πόλης. Η Αγγελική Σπανού είναι δημοσιογράφος, πολιτική συντάκτρια. Και εδώ φαίνεται για να ανακουφιστεί από τα βάρη της άλλης της δουλειάς, πήρε την απόφαση να προσεγγίσει ανθρώπους που περνούν όντως απαρατήρητοι. Μια γυναίκα που δουλεύει σε ταμεία σε σούπερ μάρκετ. Ένας τύπος που παρκάρει τα αυτοκίνητα στα γκαράζ των πλοίων. Ένας θυρωρός. Ένας δικαστικός κλητήρας που πάει και κάνει εξώσεις. Μια γυναίκα που δουλεύει μέσα στο κουβούκλιο των διοδίων. Ένας τραυματιοφορέας. Και μολονότι απαρατήρητοι αυτοί οι άνθρωποι αποδεικνύονται πάρα πολύ παρατηρητικοί. Δηλαδή όσο κάνουν τη δουλειά τους και όσο εμείς τους αγνοούμε, εκείνοι μας κοιτάζουν πάρα πολύ καλά. Τι σκέψεις περνάνε από το μυαλό τους, πώς ζουν τη ζωή τους, τι προβλήματα έχουν. Και κυρίως αυτή την ενσυναίσθηση που επιδεικνύουν εκείνοι και λείπει από μας, την αναδεικνύει πάρα πολύ ωραία η Αγγελική Σπανού. Δηλαδή τους έχει πάρει συνεντεύξεις, αλλά δεν έχει βάλει ούτε τα ονόματά τους, δεν είναι αναγνωρίσιμοι και έχει προσπαθήσει να τα κάνει σαν διηγήματα, δηλαδή, τα πορτρέτα τους. Δεν είναι σε ευθυλόγο. Όχι, 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 όχι. Είναι περασμένο μέσα στο. Βέβαια και φιλτραρισμένο και πάρα πολύ ωραία δοσμένο. Και αυτή ήταν η αίσθησή μου, ότι όσο λείπει η ενσυναίσθηση στη ζωή μας, στην καθημερινότητα μας τα τελευταία χρόνια, με τέτοια βιβλία αποζημιώνεσαι. Αλλιώς κοιτάζεις αυτούς τους ανθρώπους, άμα έχεις διαβάσει αυτά τα πορτρέτα. Φοβερό. Θα το δούμε οπωσδήποτε.
Λοιπόν, το επόμενο είναι μια ιστορική εργασία, ας το πούμε έτσι, καταπληκτική, του Βαγγέλη Καραμανολάκη, ο οποίος διδάσκει ιστορία στο Πανεπιστήμιο, είναι από τους προτεργάτες των ανοιχτών αρχείων, των ΆΣΚΙ, και εδώ μας θυμίζει κάτι συγκλονιστικό που συνέβη στην χώρα μας. Το 1989, το βρώμικο για κάποιους 89, καήκαν 17,5 εκατομμύρια φάκελοι. Μπορεί τα νέα παιδιά να μην ξέρουν τι είναι οι φάκελοι, αλλά μέχρι πριν από μερικές δεκαετίες, ούτε δίπλωμα αυτοκινήτου δεν μπορούσες να πάρεις, ούτε να δουλέψεις στο δημόσιο, ούτε να ταξιδέψεις. Πολλές πτυχές της καθημερινότητάς σου εξαρτώνταν από το αν είχες υπογράψει πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων. Αν είχες δηλώσει νόμιμο φροσύνη απέναντι στο status quo το πολιτικό. Δηλαδή ήτανε όλοι αριστεροί φακελωμένοι. Εγώ θυμάμαι τον πατέρα μου το 81 να μου λέει: «Μην πας να ακούσεις τον Παπανδρέου στο Σύνταγμα, μπορεί να σε φακελώσουν». Και γελούσα, γιατί θεωρούσα ότι είναι πάρα πολύ υπερβολικό αυτό που έλεγε. Αλλά εξέφραζε μια γενιά ανθρώπων που είχαν ζήσει με το φόβο μήπως τους φακελώσουν. Το πιο ενδιαφέρον τώρα σε αυτή την ιστορία, λίγο πάω να σε προλάβω ενδεχομένως, είναι ότι όταν ελήφθη η απόφαση για να καούν οι φάκελοι, δεν ήταν όλοι σύμφωνοι. Όχι βέβαια. Καταρχήν ήταν μια συζήτηση που κράτησε πολλά χρόνια. Δηλαδή ήταν μια προεκλογική δέσμευση του Παπανδρέου του Ανδρέα. Την έφερε στο τραπέζι το 85 πριν τις εκλογές, μετά ήρθαν οι εκλογές, δεν προχώρησε. Και φτάσαμε στο σημείο της συγκυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και Συνασπισμού για να πάρθει η απόφαση να καούν οι φάκελοι, σαν μια χειρονομία επικύρωσης της εθνικής μας ενότητας, ότι ξεχνάμε το τραυματικπαρελθόν και προχωρούμε μπροστά. Υπήρξαν τότε αρκετές αντιδράσεις και από το ΠΑΣΟΚ, που δεν ήταν πια στην κυβέρνηση για να πάρει την απόφαση, κυρίως όμως από το Σώμα των Ιστορικών, όπως ο Καραμανολάκης, οι οποίοι όμως ιτήθηκαν κατά κράτος εκείνη την αναμέτρηση. Η κοινωνία δεν τους ήθελε τους φακέλους. Σε αντίθεση με άλλες χώρες όπως την Ανατολική Γερμανία, που τα αρχεία της Στάζη όχι μόνο δεν καήκανε, αλλά ταξινομήθηκαν και ανοίχθηκαν στο κοινό να τα συμβουλευτεί και τιμωρήθηκαν όσοι χαφιέδες έπρεπε να τιμωρηθούν, σε εμάς το θέμα της δικαιοσύνης δεν έπαιξε καθόλου στον γενικό διάλογο το δημόσιο. Το θέμα ήταν να τα σβήσουμε, να τα ξεπεράσουμε, να πάμε μπροστά. Ήταν μια ήττα των ιστορικών εκεί. Και η στάση του Καραμανολάκη είναι, νομίζω, ότι έπρεπε να σωθούν. Ότι όσο και μη αξιόπιστοι ήταν. Δηλαδή, γιατί έχει και το παράδειγμα του Λεωνίδα Κύρκου μέσα. Έχει το φάκελο του Κύρκου. Δεν λέει τίποτα. Δύο φάκελοι υπάρχουν, του Κύρκου και ένας ακόμα. Δεν λέει κάτι καινούριο για τον Κύρκο, αλλά ακτινογραφεί μια ολόκληρη νοοτροπία χαφιεδισμού. Δίνει πολλά στοιχεία για την εποχή, που τώρα έχουν χαθεί. Βέβαια, 2.000 νομίζω φάκελοι επωνύμων διασώθηκαν. Και επίσης το αντιμετωπίζει με όρους τραύματος. Βέβαια. Γιατί είναι σε μια διαδικασία πένθους και αυτό που ζήσαμε με τους φακέλους. Δηλαδή, στην αρχή έχει άρνηση, μετά αποδοχή και μετά διαχείριση. Σωστά. Πολύ ωραίο βιβλίο και χρήσιμο, και μακάρι να το διαβάσουν και οι νεότερες γενιές. Και έρχομαι τώρα σε ένα μυθιστόρημα καταπληκτικό που πήρε το βραβείο Booker πέρσι, το 18. Ο Γαλατάς της Άννα Μπέρνς. Η Άννα Μπέρνς γεννήθηκε το 62 στο Belfast. Και όπως και στο πρώτο της μυθιστόρημα που είχε βγει με τίτλο Αντίλαλη, No Bones ήταν ο πρωτότυπος. Είχε βγει το 2005 από τις εκδόσεις Άγρα. Και την έκδοση του πρώτου, του προηγούμενου βιβλίου. Έτσι και σε αυτό το βιβλίο το σκηνικό είναι η ταραγμένη δεκαετία, η δεκαετία του 70, στη Βόρειο Ιρλανδία, όπου μενότανε ένας εμφύλιος πόλεμος, μέσα σε ένα σκηνικό ζόφου, μίσους, με βόμβες, με θανατικές εκτελέσεις, πολύ πολύ ζωφερό, ένα κορίτσι 18 χρονών προσπαθεί να κάνει την επανάστασή του καθώς ενηλικιώνεται. Ο περίφημος γαλατάς του τίτλου είναι ένας παραστρατιωτικός μάτσο, ο οποίος την παρενοχλεί την κοπελίτσα
και ανάβει κουτσομπολιό σε όλη τη γειτονιά ότι αυτή τα έχει μαζί του. Ότι τον έχει ερωτευτεί, ότι έχει υποχωρήσει, έχει ενδώσει στις προτάσεις του κλπ. Δεν σημαίνει τίποτε τέτοιο, αλλά η απειλή του Γαλατά καθορίζει και την καθημερινότητα αυτής της κοπέλας στο βαθμό που προσπαθεί να φτιάξει τη δική της ταυτότητα μέσα σε μια χώρα διχασμένη που σπαράσεται και το αποδίδει με ένα λαχανιαστό εσωτερικό μονόλογο σαν μπουμπουνιτό η συγγραφέας που δεν μπορείς να τα αφήσεις από τα χέρια σου. Κάτι αντίστοιχο είχε κάνει και στους αντίλαλους όπου εκεί ήταν μέσα από τη σκοπιά ενός πολύ μικρότερου κοριτσιού. Ενώ εδώ έχουμε μια 18χρονη. Από τα πιο ωραία βιβλία που έχω διαβάσει τελευταία. Και κυκλοφορεί στη σειρά Αλντίνα των εκδόσεων Gutenberg. Και το έχει μεταφράσει η Μαρία Αγγελίδου. Ωραία, ευχαριστώ.